Κύριε Τριανταφύλου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα σε ένα από τους ακροατές μας. Για να δούμε, Τάκη, τι συμβαίνει εδώ. Βέβαια, βλέπουμε κάτι εδώ για τη χορήγηση άδειας ατέλεσης αθλητικής συνάντησης. Εκεί είναι τα προβλήματα. Να μας δώσει να καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας δώσω να καταλάβεις, ναι, βεβαίως. Εδώ και δύο χρόνια, ναι. Από τον Σεπτέμβριο του 20, έχει βγει ο νέος αθλητικός νόμος και ο κύριος Αυγενάκης, που είναι υπουργός αθλητισμού, έχει ζητήσει από όλα τα αεραστεχνικά σωματεία, ναι. να ενταχθούν στο Μητρό. Μάλιστα. Στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων. Που είναι μια διαδικασία και επίπονη, πρέπει να πούμε, για τα σωματεία. Είναι μια διαδικασία σε πρώτη φάση σωστή, ναι. να μπει μια τάξη στα αθλητικά σωματεία. Αλλά τα προαπαιτούμενα που ζητάει ο κύριος Αυγενάκης είναι τέτοια, τα οποία τα πιο πολλά σωματεία, ειδικά τα σωματεία που βρίσκονται σε χωριά, σωματεία τα οποία τα διοικούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις γνώσεις ή τον χρόνο να τρέξουν πέρα από τα ζητήματα που τρέχουν τα σωματεία, να τρέξουν και για αυτά τα πράγματα, και εκεί είναι το πρόβλημα, το κόλλημα όλο. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα σωματείο από ένα χωριό θα πρέπει να μαζέψει 17-20 χαρτιά τα οποία απαιτεί το Μητρό για να μπορέσει να κάνει την επικαιροποίηση μετά κάθε χρόνο για να μπορέσει να είναι ενταγμένο στο Μητρό. Άρα λοιπόν, εσείς τι ζητάτε, και να πούμε ότι είναι μόνο έτοιμα, παντού στην Ελλάδα έχουν αναβληθεί αγώνες κυπέλλου όπου ήταν προγραμματισμένο. Είναι κοινή η γραμμή των ΕΠΣ της χώρας σε αυτό που έχετε με τον κύριο Αυγενάκη? Η γραμμή είναι κοινή. Κάποιες ενώσεις όμως σε κεντρικούς δήμους, σε περιφέρειες οι οποίοι είχαν κάποια στήριξη και από τα γραφεία των περιφερειών. Νομίζω πως λίγες είναι αυτές. 2-3 ενώσεις είναι που καταφέραν και έχουν το σύνολο των σωματείων τακτοποιημένα στο Μητρό. Ναι. Οπότε δεν αναβάλλαν τα παιχνιδιά και σας λέω ότι δεν νομίζω να είναι πάνω από 2-3 οι ενώσεις αυτές. Βέβαια, όλα τα σωματεία, για να ξέρετε, έχουν την ειδική αθλητική αναγνώριση. Που η αθλητική αναγνώριση που έχει το κάθε σωματείο είναι ότι είναι ενεργό το σωματείο, ότι πληρεί τις προδιαγραφές που ζητάει και το Μητρό ακόμα. Γιατί το Μητρό τι προσθέτει? Προσθέτει μόνο να έχει ένα σωματείο προπονητή, ο οποίος προπονητής αυτός να είναι. Να έχει άδεια εργασίας καταρχήν, να είναι γραμμένος στα Μητρώα της Γενικής Γραμματείας, να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις αυτές που γράφει το Μητρώ, συν το ότι το κάθε σωματείο να τον έχει ασφαλισμένο για 10 μήνες με 250 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Δηλαδή για 1.500 ευρώ που θα επιχορηγήσει ο κ. Αυγενάκης στα σωματεία, θέλει να έχουν προπονητή 10 μήνες με 250 ευρώ, συν να τον έχουν και ασφαλισμένο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το κόστος είναι μεγάλο για το μάζεμα των χαρτιών καταρχήν πρώτα, αλλά και για τον προπονητή. Και, και για το οικονομικό του θέματος. Και για το οικονομικό, βεβαίως. Δεν μπορεί τα σωματεία, τα αεραστεχνικά, κατά βάση βασίζονται στον εθελοντισμό. Ναι. Δεν μπορεί ένας παράγοντας να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το σωματείο, να κουρεύει το γήπεδο, να το βάφει, να πλένει τις φανέλες των παιχτών, να κάνει χίλια δύο πράγματα και έναν προπονητή να τον απογορεύει να προσφέρει εθελοντικά σε ένα σωματείο. Τώρα, Τάκη, να πούμε για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Στην Καστοριά έχουμε συγκεκριμένες ομάδες στην πρώτη κατηγορία, συγκεκριμένες ομάδες στη β' κατηγορία. Ισχύουν τα ίδια και για την πρώτη και για τη δεύτερη? Και πόσες ομάδες τελικά στον νομό μας, αυτό έχει μια σημασία να το ακούσουμε, είναι πραγματικά τακτοποιημένες με το Μητρό? Τακτοποιημένες το 100% με το Μητρό, το οποίο η πρωτισμία ήταν, έληξε 5 Σεπτεμβρίου, ήταν 31-8, δόθηκε μια προσωρινή. Προσωρινή παράταση, ας πούμε, ναι. Παράταση για 5 μέρες από τον κύριο Αυγενάκη, εκεί που βρισκόταν στην τετραμερή συνδιάσκεψη μαζί με FIFA, UEFA και ΕΠΟ, ναι. και η Γενική Γραμματεία. Δόθηκε μια μικρή παράταση 5 ημερών. Από εκεί και πέρα ο κύριος Αυγενάκης δεν είναι αδιάλακτος πάνω στο θέμα αυτό και προχωρήσαμε έτσι. Δηλαδή τώρα έστειλε τις 15 του μήνα μια επιστολή στις περιφέρειες, την οποία επιστολή η περιφέρεια την κοινοποίησε στους δήμους, οι οποίοι και τους έλεγε ότι δεν θα παραχωρήσουν, δεν θα κάνουν παραχώρηση γηπέδων στα σωματεία τα οποία είναι εκτός Μητρώ. Μάλιστα. Και εμείς δεν θέλαμε από την άλλη πλευρά να πιέσουμε τους δήμους, να τους φέρουμε στη δύσκολη θέση να ζητήσουμε παραχωρητήρια από τη στιγμή που δεν ήταν νόμιμα το κάθε σωματείο. Οπότε αναγκαστήκαμε
για να μην παρανομήσουμε να αναβάλουμε τα παιχνίδια. Μάλιστα. Δηλαδή καμία ομάδα στην Καστοριά δεν έχει έτοιμο το Μητρό της, να είναι πλήρως... Έχουν 7-8 ομάδες, έχουν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρό. 3-4 ακόμα είχαν εγγραφεί πέρυσι το 2021, αλλά σας είπα από την αρχή ότι... Μπορούμε να πούμε ποιες ομάδες... Και... Είναι ότι πρέπει να γίνεται επικαιροποίηση, ναι, και τον επόμενο χρόνο. Σωστά. Τάκη, μπορούμε λίγο να πούμε ποιες ομάδες ονομαστικά στην Καστοριά έχουν άδεια. Ξέρω το θέμα ακριβώς για ομάδες. Δεν είναι να δικήσω κάποια. Είναι 7-8 ομάδες που είναι πλήρως τακτοποιημένες, σας λέω, και 3-4 ομάδες είναι που μπορέσανε και μπήκανε στο Μητρό το 2021, δεν μπορέσαν να μπουν το 2022 για τον λόγο ότι χρειάζεται πάλι επικαιροποίηση, πάλι με τα ίδια στοιχεία, πάλι με προπονητή, τον οποίο να τον έχεις 10 μήνες ασφαλισμένο. Μάλιστα. Το θέμα αν δεν λυθεί, γιατί εδώ είναι ένα ζήτημα και το βάζουν όλοι και οι ακροατές μας. Αυτή η ιστορία θα πάει και για το πρωτάθλημα πέρα από το κύπελο. Ναι, βεβαίως, όλες τις αθλητικές εκδηλώσεις, γιατί για όλες τις εκδηλώσεις αθλητικές χρειάζεται να, να υπάρξει άδεια τέλεσης αγώνα. Από την άλλη... Όμως ότι στις 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει μια έκτακτη γενική συνέλευση της ΕΠΟ, στην οποία είναι το πρωτεύον θέμα και αυτό το θέμα των Μητρό, αθλητικών σωματείων, οπότε πιθανολογώ ότι εκεί θα δοθεί κάποια λύση, είτε μόνιμη είτε μέσω παράθεση. Να ρωτήσω το εξής όμως, πέρα από την άδεια που δίνουν οι περιφέρειες και δίνουν νομίζω για μια χωρητικότητα ενός γηπέδου και από ένα σημείο και πάνω, όπως είχε συμβεί με μια ιστορία εδώ της Καστοριάς. Άλλο είναι εκείνο, είναι η κατηγοριοποίηση των γηπέδων. Δεν μιλάμε τώρα άλλο πράγμα εκείνο. Ο Δήμος μπορεί να δώσει άδεια για την τέλεση ενός αγώνα. Ο Δήμος μπορεί να δώσει άδεια, αλλά θα παρανομήσει. Θα είναι παράνομος. Μπορεί να έχει επιπτώσεις από το Υπουργείο Γενικής Γραμματείας. Υπήρξαν Δήμοι κατά την Ελλάδα, οι οποίοι παρακάμψανε το θέμα, βγάλανε τους συλλόγους, αλλά και ο κάθε πρόεδρος ομάδος, μετά ο κάθε πρόεδρος Ένωσης, δεν θέλει να ρισκάρει, γιατί θα έχεις, είναι θέμα με το νόμο, κατάλαβα, θα πρόβλημα. Κατάλαβα. Μπορεί να πας και φυλακή. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα... Οπότε αναμένουμε την γενική συνέλευση, την έκτακτη γενική συνέλευση της 39ου. Άρα δεν είναι ότι αναβλήθηκε μόνο το Δήμορο 19-20, γενικότερα το κύπελο μέχρι 30 νομίζω θα αναβληθεί. Κοιτάξτε, στην ανακοίνωση που βγάλαμε αναβάλαμε τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Δεν αναβάλαμε τα παιχνίδια το επόμενο Σαββατοκύριακο που έρχεται, για τον λόγο ότι μήπως μέχρι την Τετάρτη δοθεί κάποια λύση. Ναι, αλλά... Οπότε αν μέχρι την Τετάρτη δεν δοθεί κάποια λύση, θα αναβληθούν και αυτά. Ανακοίνωση ότι αναβάλλονται και τα παιχνίδια της επόμενης. Κατάλαβα. Γιατί έτσι θα πάει ο Σεπτέμβριος και από εκεί και μετά θα δούμε πώς θα παίξουμε μπάλα φέτος. Γιατί απ' την άλλη είναι ποδοσφαιριστές που έχουν όρεξη, έχουν χόμπι, έχουν... αυτή είναι η αγάπη τους, να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτά τα πράγματα τους φαίνονται τώρα και λέει δεν μπορούμε να παίξουμε γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε. Δηλαδή είναι... Δεν μπορεί να υποβάλει στα σωματεία σε τιμωρητικές παρεκτροπές, γιατί σας λέω ότι μπορούσε άνετα, ναι μεν ζητάει το Μητρό αυτά τα προαπαιτούμενα, μπορούσε να μην έχει τιμωρητικές αποφάσεις, να μην επιχορηγεί τα σωματεία, δεν μπορεί να μην τα αφήνεις να παίξουν ποδόσφαιρο ένα τεχνικά σωματεία, μην τα επιχορηγείς, δηλαδή μπορούσε άνετα να πει ότι όσα σωματεία ενταχθούν στο Μητρό μέχρι την τάδε ημερομηνία θα επιχορηγηθούν με 1000, με 100, με 200 ευρώ. Όσα σωματεία δεν εγγραφούν μπορούν να συμμετέχουν, αλλά δεν θα επιχορηγηθούν. Ήταν το πιο εύκολο και το πιο λογικό και σωστό, πιστεύω. Ναι. Αλλά σας είπα κάτι, ο κ. Αυγενάκης δείχνει μια διαλαξία απέναντι στο... Έχετε μια κότρα με τον κύριο, έχετε μια κότρα. Στο τεχνικό ποδόσφαιρο, η οποία δεν ξέρω που θα οδηγήσει. Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κύριε Τρεταφύλου, με την πρώτη ευκαιρία, γιατί εδώ το ζήτημα είναι σοβαρό, με την έννοια του ότι όσοι ασχολούνται γύρω από αυτό το κομμάτι είναι ακριβώς με τα χέρια ψηλά αυτή τη στιγμή. Και αυτοί που είναι τακτοποιημένοι δεν μπορούν να παίξουν, και αυτοί που δεν είναι τακτοποιημένοι και αυτοί δεν μπορούν να παίξουν. Δηλαδή τα ωφέλη του ερευνητικού ποδοσφαίρου είναι διαφορετικά από αυτά που εστιάζουμε και από αυτά τα προβλήματα που μας έχουν βάλει. Ναι. Αν δεν δούμε το πραγματικό ποδόσφαιρο, γιατί το πραγματικό ποδόσφαιρο είναι εξαιρετικό, είναι το ερευνητικό, δεν είναι το επαγγελματικό. Εκεί είναι ανώνυμες εταιρείες, εκεί παίζονται άλλα συμφέροντα. Εδώ είναι το ζήτημα. Εδώ είναι το ποδόσφαιρο που πρέπει να κοιτάξουμε. Το ερευνητικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάκη. Τα ξαναλέμε πολύ σύντομα. Καλημέρα.